Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω το Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω το Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Συγχαρητήρια. Καλή δύναμη και πάλι. Ο Αδάμ Αδαμίδης είναι το νέο μέλος της κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την 5η 2 Δεκεμβρίου στο γραφείο του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη έλαβε χώρα η ορκομοσία του νέου συμβούλου της κοινότητας, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις αυτές. Ο κύριος Αδαμίδης αντικαθιστά τον Παύλο Γεωργιάδη, ο οποίος αποχώρησε από την κοινότητα. Σαν καινούργιος λοιπόν, η αρχή με την οποία πορεύτηκα και έβαλα και στις εκλογές, έλαβα μέρος στις εκλογές, ήταν αυτό που είχε γράψει ο Αριστοτέλης, ότι η τυραννία ξεκινάει από εκεί που ο πολίτης εκχωρεί τις υποχρεώσεις του σε αυτό που θα το διοικήσει. Έτσι λοιπόν, κάτω από αυτό το σκεπτικό, συμμετείχα σε αυτές τις εκλογές και θα συμμετέχω και από εδώ και πέρα στις συνεδριάσεις και στις υποχρεώσεις που πηγάζουν μέσα από, από τη συμμετοχή μου στο Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας της Αλεξανδρούπολης. Το βασικό είναι να είμαστε υγιείς και από εκεί και πέρα να κριθούμε στο τέλος για αυτά που έχουμε πράξει και όχι για αυτά που έχουμε πει. Γιατί τα λόγια μπορεί να είναι μεγάλα, τα έργα θα κριθούν. Και εκεί να κριθούμε. Και όπως λένε και οι άλλοι, στην νεκροψία φαίνονται όλα. Καλωσορίζουμε τον σύμβουλο της κοινότητας Αλεξανδρούπολης, τον Αδάμ τον Αδαμίδη. Τον εύχομαι να έχει καλή θητεία, συνεργασία και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα για την κοινότητα της Αλεξανδρούπολης. Αποχώρησε ένα νέο μέλος, τον οποίο ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Δυστυχώς αποσιάζει και από την πόλη μας ο κ. Γεωργιάδης και πιθανότατα γι' αυτό και είναι ο λόγος που έφυγε από το Συμβούλιο της Κοινότητας. Εμείς τον ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε και το ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην επαγγελματική του δραστηριότητα.